όπως σήμερα εδώ στη Δέλτα Διεύθυνση, όπως εχθές στην Αλφα Αθήνας, όπως στη Γάμα Αθήνας, όπως στη Δυτική Αττική, στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, στην Καλαμάτα, στα Γιάννενα, σε όλη την Ελλάδα, οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και οι μαθητές μας δίνουμε τον αγώνα ενωμένοι, προκειμένου να μην περάσουν τα σχέδια της κυβέρνησης για σχολεία φτωχά, για μαθητές σαρδέλες, για τους γονιούς να βάζουν το χέρι στην τσέπη και για τους εκπαιδευτικούς οικονομικά και εργασιακά εξαθλειωμένους. Αυτός ο αγώνας που δίνουμε είναι ένας αγώνας που έχει ήδη φέρει τα πρώτα αποτελέσματα, όχι μόνο γιατί αναγκάζει το Υπουργείο Παιδείας να πάρει πίσω ορισμένες από τις συγχωνεύσεις, που δεν είναι συγχωνεύσεις, είναι λουκέτα σε τμήματα, όπως από παντού επιχειρούν να κόψουν τις λαϊκές ανάγκες, από τα νοσοκομεία, από την πολιτική προστασία, παντού έτσι και από την παιδεία. Όχι μόνο λοιπόν γιατί τους κάνει να κάνουν πίσω σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά γιατί έχει αποκαλύψει τα σχέδιά τους και έχουν εξευθυλιστεί σε όλη την Ελλάδα. Γιατί όταν έβγαιναν και έλεγαν εμείς κάνουμε τις συμπτύξεις, τις συγχωνεύσεις για παιδαγωγικούς λόγους και την ίδια στιγμή έστελναν ραπόρτο, ραβασάκια, να δώσουν εικόνα οι διευθυντές εκπαίδευσης πόσους δασκάλους, νηπιαγωγούς, εκπαιδευτικούς έχουν κόψει και πόσες ώρες έχουν εξοικονομήσει, αποκαλύπτουν ακριβώς την ουσία της πολιτικής τους. Ότι μας αντιμετωπίζουν εμάς και τους μαθητές μας σαν κόστος, σαν αριθμούς. Την ίδια στιγμή που μας λένε ότι δεν έχουν για την εκπαίδευση, την ίδια στιγμή που θέλουν να μειώσουν τις προσλήψεις αναπληρωτών, για τους λίγους έχουν. Για το μεγάλο κεφάλαιο έχουν, για τις επιχειρήσεις έχουν, για τους εργολάβους που μπαινοβγαίνουν στην εκπαίδευση και αλλού έχουν, για τις τράπεζες έχουν, για την ιδιωτικοποίηση των νοσοκομείων και της υγείας έχουν, γιατί αυτή είναι η πολιτική τους. Είναι μια πολιτική που τα δίνει όλα στους λίγους και ματώνει το λαό και τα παιδιά του. Όμως πρέπει να ξέρουν καλά ότι τα παιδιά μας είναι ό,τι πολυτιμότερο έχουμε, είναι το μέλλον της κοινωνίας, είναι αυτοί που μπορούν, έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν αυτόν τον κόσμο και προκειμένου να μορφώνονται με τους όρους που τους αξίζουν το 2024, θα κάνουμε τα πάντα. Από αυτή την άποψη, να αφήσουν τα παιχνιδάκια, να σταματήσουν να κρύβονται και να απαντήσουν, να δώσουν λύσεις με βάση τα συγκεκριμένα αιτήματα που έχουμε. Να πάρουν πίσω όλες τις συμπτύξεις. Εδώ και τώρα να μειωθεί ο αριθμός μαθητών στις τάξεις. Δεν μπορεί τα παιδιά μας να στηβάζονται σαν σαρδέλες. Εδώ και τώρα να καλυφθούν όλα τα κενά που υπάρχουν στα σχολεία, τα οποία ξεπερνάνε τις 18.000 όλη την Ελλάδα. Με αποτέλεσμα να λείπουν συνάδελφοι της παράλληλης, οι ειδικότητες, ολοήμερα να μην λειτουργούν και οι εκπαιδευτικοί να γίνονται μπαλάκι. Εδώ και τώρα να πάρουν μέτρα για την ουσιαστική προστασία της υγείας και της ζωής μας μέσα στα σχολεία, να χρηματοδοτηθούν οι σχολικές επιτροπές, γιατί αυτό θα είναι το μεγάλο επόμενο θέμα με την πραγματικά τραγική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, με αντισεισμικούς ελέγχους προκειμένου να μην πέφτουν σοβάδες στα κεφάλια μας όπως και σήμερα στην Πρέβεζα. Και πάνω απ' όλα, επειδή είμαστε εκπαιδευτικοί και θέλουμε να δουλεύουμε, να εργαζόμαστε με αξιοπρέπεια και σε παιδαγωγικό πλαίσιο, εδώ και τώρα να στηρίξουν τους εκπαιδευτικούς με αυξήσεις στους μισθούς, με συλλογικές συμβάσεις εργασίας, γιατί δεν είναι ντροπή το 2024 να υπάρχουν συνάδελφοι που μένουν σε αυτοκίνητα, που φιλοξενούνται σε σπίτια, που μένουν σε ξενοδοχεία, που δεν μπορούν να ζήσουν από το μισθό τους, που αναγκάζονται να ψάξουν να βρουν δεύτερη και τρίτη εργασία. Και τέλος, το λέμε και για τον κύριο Κουμέντο, τον διευθυντή της Δέλτα, και για τον κύριο Μάτζου και για όλους τους διευθυντές και για το Υπουργείο Παιδείας. Να σταματήσουν το παιχνιδάκι της τρομοκράτησης και των απειλών απέναντι στους εκπαιδευτικούς. Να σταματήσουν να θέτουν σε ομοιρία χιλιάδες νεοδιόρυστους συναδέλφους. Αυτή η ιστορία με τις διώξεις, με τα πειθαρχικά και τις απειλές σε ανθρώπους που αγωνίζονται και σε ανθρώπους που δίνουν τη μάχη για να κρατήσουν όρθια τα σχολεία, δεν θα περάσει. Κάτω τα χέρια από όλους όσοι αγωνίζονται και μορφώνουν τα παιδιά μας. Κάθε προσπάθεια να ακουμπήσουν συναδέλφους που συμμετέχουν στις αποφάσεις του κλάδου θα κοπεί μαχαίρι. Για όλα αυτά τα μεγάλα θέματα μπορούμε να βρεθούμε μαζί, θα βρεθούμε μαζί και προετοιμάζουμε το επόμενο διάστημα και οι εκπαιδευτικοί, γενικές συνελεύσεις των σωματείων μας, ολομέλειες προέδρων και μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση που θέλουμε να αγκαλιάσει όλο τον κόσμο. Γιατί πράγματι η μόρφωση είναι υπόθεση όλου του λαού. Καλή δύναμη και θα νικήσουμε, γιατί εμείς έχουμε το δίκιο. Το ΚΚΕ με τα μέλη του, τα στελέχη του, τους φίλους του,
είναι σε κάθε σχολείο, σε κάθε γειτονιά και οργανώνουν τον αγώνα ενάντια σε αυτή την πολιτική που συνθλίβει τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών μας. Η παιδεία είναι υπόθεση όλου του λαού και όχι μόνο των εκπαιδευτικών και των γονιών που έχουν τα παιδιά τους σήμερα, αλλά και σε αυτούς που τα παιδιά τους θα πάνε αύριο στο σχολείο. Κανείς συμβιβασμός με αυτή την πολιτική που αφήνει, αν θέλετε, στο απειρόβλητο συνολικά το μεγάλο κεφάλαιο ή που επιλέγει αυτή την πολιτική για να αφήσει μισοαμόρφωτους τα παιδιά μας. Η αστή τάξη σήμερα δεν θέλει μια μόρφωση τέτοια των παιδιών μας ολοκληρωμένη για να καταλαβαίνει τις εξελίξεις. Θέλει λοιπόν να έχει μορφωμένους τόσο όσο θέλουν οι ίδιοι οι επιχειρηματικοί όμιλοι για να έχουν παιδιά εκμεταλλευόμενα με νέες εργασιακές σχέσεις, με όρους τέτοιους που θα κερδίζουν ακόμα περισσότερο. Αυτή η πολιτική της κυβέρνησης και της τωρινής, αλλά και των προηγούμενων, με αυτές τις αλλαγές στην εκπαίδευση, είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Η λογική του κόστους και του ωφέλους κυριαρχεί και εδώ, όπως και σε όλους τους τομείς. Γι' αυτό και σήμερα κάνουν συγχωνεύση τμήματων, καταργούν 1.600 τμήματα, όπως αναφέρανε ή όπως εξαγγείλανε από το Υπουργείο Παιδείας. Ο αγώνας που έγινε μέχρι τώρα τους έχει δυσκολέψει. Η συνέχεια του αγώνα είναι αυτή που μπορεί να ανατρέψει αυτή την πολιτική. Η μαζικοποίηση των αγώνων, των μαθητών, των εκπαιδευτικών, των συλλόγων, των εργαζομένων, των σωματείων των ίδιων μπορεί πράγματι να ανατρέψει αυτή την πολιτική σε μία πορεία. Είμαστε εδώ, στηρίζουμε αυτόν τον αγώνα. Είναι αγώνας όλου του λαού, αλλά εσείς μπορείτε να δείξετε αυτόν τον δρόμο με την ενότητα και με τη σύγκρουση, με την ανειρήνευτη πάλι με αυτή την πολιτική ενάντια στα παιδιά μας. Υγεία και δύναμη σε όλους, γιατί ο αγώνας θα είναι δύσκολος και μακρύς.